Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά. Όλα καλά, χαίρομαι. Όλα καλά εδώ, στη μάχη της ενημέρωσης, όπως πάντα. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα στο Ριζοσπά, στην πρωτοσέλιδο, ο οποίος έχει τον τίτλο «Επικίνδυνη κατάσταση για το λαό, ενισχύστε τώρα κέντρα υγείας και νοσοκομεία». Να δούμε λοιπόν, γιατί το κόμμα σας λέει εδώ και τώρα ενισχύστε τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, όταν η κυβέρνηση επισήμως έχει βγει και έχει πει ότι έχω κάνει 7.000 προσλήψεις, έχω αυξήσει τις ΜΕΘ, έχω δώσει παραπάνω χρήματα και σχεδιάζω να εντάξω τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτερες στα βαριά και αθυγινά. Νομίζω ότι το αίτημα για ενίσχυση των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων δεν είναι μόνο αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πρώτα και κύρια το διεκδικούν οι ίδιοι υγειονομικοί, οι ίδιοι εργαζόμενοι σε αυτά, και βέβαια είναι αίτημα του ίδιου του λαού. Γιατί ναι μεν η κυβέρνηση μπορεί να ανακοινώνει κατά διαστήματα μέτρα ενίσχυσης, όμως αυτά πραγματικά έχουν αποδειχθεί από την ίδια τη ζωή ότι είναι ψίχουλα, ότι είναι σταγόνας στον ωκεανό μπροστά στις πραγματικές ανάγκες που υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί δυστυχώς οι ανάγκες στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας διαμορφώνονται από την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν ξεκινήσει η πανδημία και βέβαια και την σημερινή κατάσταση. Κοιτάξτε, μια σειρά προσλήψεις που έγιναν ήταν προσλήψεις ορισμένου χρόνου, μπάλωναν ή αν θέλετε αντικαθιστούσαν τις συμβάσεις που έλυγαν στα νοσοκομεία, και η πραγματικότητα δείχνει ότι εν μέσω της πανδημίας το μόνιμο προσωπικό και η συμβάση ορίστου χρόνου στα νοσοκομεία μειώθηκαν και όχι αυξήθηκαν, μειώθηκαν κατά 2,5% σε αυτό το χρόνο. Και βέβαια είναι φανερό όταν για παράδειγμα υπάρχουν καταγγελίες από μια σειρά κέντρα υγείας ή υπάρχει μια πραγματικότητα που λέει ότι μια σειρά κέντρα υγείας μετατρέπονται σε εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία τους καλούν ταυτόχρονα να αναστέλνουν μια σειρά άλλες δραστηριότητες, να ακυρώνουν ραντεβού, όπως βέβαια με τον πιο επίσημο τρόπο έγινε και στα δημόσια νοσοκομεία, όπου ανστάλησαν το 80% των τακτικών χειρουργείων, μια σειρά άλλες εξίσου επίγουσες ανάγκες για τον πληθυσμό έχουν πάει πίσω. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα όσα ανακοινώνει η κυβέρνηση αποδεικνύονται από την ίδια την πραγματικότητα ανεπαρκή. Ήταν όμως να λέμε, κυρία Κομνηνάκα, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εξαιτίας βέβαια των 10 ετών μνημονίων. Άρα μην περιμένουμε σήμερα από μια κυβέρνηση ένα χρόνο να κάνει ότι δεν έγιναν τα 20 προηγούμενα. Κοιτάξτε, βέβαια δεν μπορεί να ξεχνάμε και ποιοι έφεραν, γιατί έχει ευθύνης και η ίδια η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και το ΠΑΣΟΚ βέβαια προφανώς για την κατάσταση στην οποία έφεραν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, και μάλιστα πρωτοκλασσάτη υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης καμάρωναν όταν έκλειναν νοσοκομεία, απέλυναν γιατρούς και ζητούσαν να πάρουν τα εύσημα, γιατί ήταν μια δική τους απόφαση να μειώσουν και να κλείσουν. Για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη λέτε τώρα. Νομίζω ότι είναι γνωστό. Όμως σε κάθε περίπτωση οι ίδιες οι ανάγκες για τη θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας, αν θέλετε, νομίζω ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη αποδεικνύει ότι η πολιτική αυτή που μετατρέπει την υγεία σε εμπόρευμα, που έχει στο στόχαστρο το να αποδυναμώνει το δημόσιο τομέα, το δημόσιο τομέα της υγείας και να το μετατρέπει ουσιαστικά σε πεδίο κερδοφορίας για τον ιδιωτικό τομέα, είναι αυτό που έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Και τέλος πάντων, ναι μεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει να μην μπορώ σε μια νύχτα να στελεχώσω επαρκώς τα νοσοκομεία, όμως θα μπορούσε να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας, να τον βάλει... Τον έχει επιτάξει. Γιατί δεν έχει επιτάξει ιδιωτικές ΜΕΘ, τις ΜΕΘ από κλινικές ιδιωτικές. Αυτό που έκανε είναι να τους καλώ αποζημιώσει με μεγάλες αποζημιώσεις την ώρα που πραγματικά βρισκόταν στο όριό τους και παραπάνω. Όταν βρέθηκαν πρώτον τις ανάγκες άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη να μένουν και να πεδαίνουν στον δρόμο. Η επίταξη σημαίνει το να μπορεί να μπει στον υπό ενιαίο έλεγχο όλο το ιδιωτικό σύστημα υγείας και όχι μέχρι τώρα να κερδοφορούν ακόμα και για την διενέργεια τεστ και μια Πείτε μου κάτι τώρα, με τα εμβόλια τι γίνεται, γιατί
Διάβασα και μια έτσι καταγγελία που κάνει το κόμμα σας ότι δεν υπάρχουν τα εμβολιαστικά κέντρα που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και όπως πάει θα φτάσουμε το καλοκαίρι και δεν θα έχει εμβολιαστεί ούτε το 15 με 20% του πληθυσμού. Ακόμα και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα εμβόλια και νομίζω ότι όχι μόνο με το θέμα των εμβολιαστικών κέντρων που καθυστερούν, αλλά και με την ίδια την προμήθεια των εμβολίων. Μια κατάσταση που εξελίσσεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, αλλά εδώ δεν φταίει η κυβέρνηση έτσι, για την προμήθεια. Αποδεικνύεται όμως αυτό που λέμε, ότι αυτό που είναι τελικά ο πιο επικίνδυνος ιός είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός και ο τρόπος που μετατρέπει αυτά τα πολύτιμα αγαθά για τη δημόσια υγεία σε εμπορεύματα και μάλιστα επιτρέπει και ενισχύει αυτού του είδους τη λειτουργία των φαρμακοβιομηχανιών, δηλαδή να εκβιάζουν και να λειτουργούν με κριτήριο του κέρδους και όχι με το πώς θα διασωθεί η ανθρώπινη ζωή σε όλο τον κόσμο. Και βλέπετε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρούσε να προστατεύσει αυτά τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών το προηγούμενο διάστημα, όταν η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, για παράδειγμα, ζητούσε με επίταση να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμφωνίες που έχουν κλειστεί με αυτές τις φαρμακοβιομηχανίες. Και βέβαια, από την αρχή, εμείς ως κόμμα θέσαμε το ζήτημα ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να διεκδικήσει πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια που έχουν ελεγχθεί και θεωρούνται ασφαλή για το λαό, και όχι βέβαια να κάνει συμφωνίες με ορισμένες μόνο φαρμακοβιομηχανίες. Κυρία Κομνηνάκα, στη Βουλή έχει εισαχθεί και συζητεί το νομοσχέδιο για τα ΙΗ της κυρίας Κεραμέως. Όπου υπάρχουν πάρα πολλά. Κυρία Κεραμέως με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Ναι, μαζί. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα, κυρίως το αν θα πρέπει να υπάρξει αστυνομία στα πανεπιστήμια ή όχι. Λέει όμως η κυβέρνηση ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ το κάνω αυτό, διότι με αυτόν τον τρόπο θέλω να προστατέψω τον Έλληνα φορολογούμενο από την ασίδωτη δράση των κουκουλοφόρων που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, τα σπάνε και μετά πρέπει ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει για την αποκατάστασή τους. Και για την τάξη, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να ασχοληθούν με αυτό που είναι το αντικείμενό τους, δηλαδή τις σπουδές και τις γνώσεις τους. Εσείς και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης λέτε ότι δεν χρειάζεται η φύλαξη, μάλλον δεν χρειάζεται η αστυνομία. Αλλά θέτε το ερώτημα, δηλαδή αν δεν υπάρξει αστυνομία, θα μπορούμε να έχουμε φύλαξη στα πανεπιστήμια? Καταλαβαίνω, αυτό θα είναι και ήταν ένα αίτημα των φοιτητών, να υπάρχει φύλαξη, θα μπορούσε να είναι με ανεξάρτητες υπηρεσίες, προσωπικό που να υπάγεται στα πανεπιστήμια και ανεξάρτητα και όχι βέβαια με αστυνομικές αρχές. Όμως η κυβέρνηση θα πρέπει να προφυλάξει, αν θέλει, τον Έλληνα φορολογούμενο από τον αποκλεισμό των φοιτητών επί ένα χρόνο τουλάχιστον από τα πανεπιστήμια, αλλά και μια σειρά άλλες ανάγκες που ζητάνε και διεκδικούν φοιτητές διαχρονικά. Και τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση? Αντί να πάρει μέτρα ώστε να επαναλειτουργήσουν τα επί ένα χρόνο κλειστά πανεπιστήμια με ασφαλή λειτουργία σε εργαστήρια, μαθήματα κλπ. Σύμφωνα και με προτάσεις που έχουν κάνει και οι ίδιες οι Βρετανικές αρχές, απέναντι σε αυτά επικαλείται τις αντοχές της οικονομίας και λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ενισχυθούν με προσωπικό, με διδακτικό προσωπικό, με αίθουσες κλπ. Τα πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Όμως δεν υπάρχει πρόβλημα για τις αντοχές της οικονομίας όταν να δώσει εκατομμύρια για να προσλάβει αστυνομία που θα κατοικοεδρεύει στα πανεπιστήμια και να πάρει μια σειρά άλλα μέτρα. Γιατί αν θέλετε, δεν είναι μόνο η αστυνόμευση το νομοσχέδιο, έχει μια σειρά άλλα μέτρα που ουσιαστικά βάζουν στο στόχαστρο όχι την. Αν θέλετε την εγκληματικότητα που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, που αν ήθελε να το κάνει είχε τα όπλα να το κάνει και με τη σημερινή και με το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά βάζει στο στόχαστρο τους φοιτητές που κινητοποιούνται, που διεκδικούν, τις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών που ζητάνε τα αυτονόητα, το να μπορέσουν να έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωση, να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση, δωρεάν πρόσβαση της ΣΥΤΙ, στέγαστα, συγγράμματά τους στην ώρα τους, όλα αυτά που κατά διαστήματα διεκδικούν οι φοιτητές και που ενοχλούν τις κυβερνήσεις. Βέβαια. Παράλληλα, και για να κλείσω αυτό, παράλληλα με την αστυνόμευση, παίρνει και μια σειρά άλλα μέτρα που ουσιαστικά δημιουργεί φραγμούς, πετάει εκτός χιλιάδες νέους ανθρώπους από την πρόσβασή τους
στα πανεπιστήμια, αξιοποιώντας ένα επιχείρημα που ουσιαστικά επιστρέφει στην ίδια. Το χαμηλό υποτίθεται επίπεδο των φοιτητών που μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Όμως δεν αναρωτιέται ποιος διαμορφώνει αυτό το επίπεδο στα σχολεία, ώστε να παρουσιάζονται, αν θέλετε, και αυτές οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κυρία Κομνάκα, έχω ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια, την κυρία Μίνα, η οποία λέει το εξής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνουν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ και μιλούν ότι ενδιαφέρονται για τη δημόσια υγεία, όταν την ίδια στιγμή η νεολαία τους βγάζει ανακοίνωση και καλεί τους μαθητές σε πανμαθητικό ξεσηκωμό δήθεν για την υγεία και την παιδεία. Μα αυτό που κάνουν είναι έγκλημα. Τα παιδιά μας ακολούθησαν κορονοϊό, δεν ντρέπονται? Έγκλημα, ξαναλέμε, ότι είναι η πολιτική της κυβέρνησης που δεν προστατεύει τους μαθητές από όταν ανοίγει τα σχολεία, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς με τον οποίο τα έκλεισε, χωρίς να παίρνει μέτρα με αποτέλεσμα, αν θέλετε, και τα ίδια εκδηλωθέντα κρούσματα σε μια σειρά σχολεία που ανοίγουν, γιατί τα σχολεία από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας δεν λειτουργήσαν όπως θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, ώστε να προστατευθεί η υγεία των μαθητών, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και βέβαια συνολικά του πληθυσμού, διότι είναι γνωστό ότι από τους μαθητές μεταφέρεται και στις οικογένειες. Αντίθετα, έχει αποδειχθεί ότι όποιες φορές κινητοποιήθηκαν ή όσες κινητοποιήσεις έγιναν μέσα στο διάστημα της πανδημίας, έγιναν ακολουθώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους ίδιους, κάτι που βέβαια δεν το κάνει η κυβέρνηση. Και είναι από την άλλη μεριά προβληματικό να συζητάμε ότι θα μπορεί η κυβέρνηση να νομοθετεί ακάθεκτη, να παίρνει μέτρα σε βάρος της πορείας των δικαιωμάτων των μαθητών και των φοιτητών, και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι να μην μπορούν να αντιδράσουν απέναντι σε αυτό. Κυρία Κομνάκα, ένα ακόμη μήνυμα από τον κύριο Σταύρο από την Νίκαια, ο οποίος λέει το εξής. Μπορεί να μας πει η βουλευτής του ΚΚΕ ποια είναι η θέση του κόμματός της για τα χρέη που δημιουργήθηκαν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά την περίοδο του κορονοϊού και τι θα πρέπει να γίνουν με αυτά? Εμείς ως κόμμα έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου, αν θέλετε, για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κυρίως στην περίοδο αυτή. Όμως βέβαια εμείς βάζουμε την μπροστά και ένα διάστημα που θα ακολουθήσει, γιατί η οικονομική κρίση είναι εδώ, προηγήθηκαν, αν θέλετε, και αντίστοιχα χρέη την προηγούμενη δεκαετή κρίση. Εμείς λέμε ότι με βάση, αν θέλετε, και εισοδηματικά κριτήρια, στα χαμηλότερα εισοδήματα θα πρέπει να διαγραφεί ένα μέρος των χρεών τους, και για τους, έχουμε καταθέσει μάλιστα και πρόσφατα και για τους αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, και για τα επαγγελματικά χρέη, όμως και για τα λαϊκά νοικοκυριά. Έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου που λέμε ότι απέναντι θα πρέπει να γίνει και νέο κούρεμα των χρεών τους προς τις τράπεζες και προς το δημόσιο, με βάση εισοδηματικά κριτήρια, με δεδομένο ότι η υπερχρέωση ουσιαστικά του λαού δεν έγινε γιατί έκανε έκλειτο βίο, όπως πολλές φορές θέλω να παρουσιάσω, αλλά γιατί τσεκουρώθηκαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια τα εισοδήματά του με την πολιτική που εφαρμόστηκε και από τη σημερινή αλλά και από τις προηγούμενες κυβέρνησεις, και είναι αυτά που τον οδήγησαν στην αδυναμία να ανταπεξέλθει στις οφειλές του. Ωραία. Κυρία Κομνινάκα, κάτι τελευταίο. Πώς είναι τα πράγματα στη Μυτιλήνη, και φαντάζομαι σε εσάς ανήκει και η Λίμνος, αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, με τον κορονοϊό και με την κακοκαιρία, δεν ξέρω αν έπληξε εσάς η κακοκαιρία εκεί. Υπήρχε και στη Λέσβο, είχαν προβλήματα με τις πλημμύρες, και στη Σάμοδο και σε άλλες θάλασσες κατά το Αιγαίο. Κοιτάξτε, και τα ζητήματα που προκύπτουν από τις κακοκαιρίες θεωρούμε ότι έχουν να κάνουν με τον τρόπο που με το που κατευθύνονται, αν θέλετε, τα χρήματα και οι επιδοτήσεις και τα έργα που γίνονται και στα νησιά και συνολικά στη χώρα. Γιατί έργα που έχουν ως στόχο την προστασία αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα, έργα θωράκισης που θα έπρεπε να έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή, δεν ιεραρχούνται ούτε στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε από τις κυβερνήσεις, με τη λογική ότι δεν
επιφέρουν το απαραίτητο, δεν έχουν τα απαραίτητα κέρδη που θα έπρεπε να έχουν οι διάφορες επενδύσεις που γίνονται. Αντίστοιχα και στη Λέσβο είμαστε πολλές εβδομάδες σε αυστηρό αποκλεισμό. Υπάρχουν αυξημένα κρούσματα και αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν σοβαρά μέτρα ελέγχου και τις προληπτικά τεστ στον πληθυσμό, έγκαιρα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, στους μαζικούς χώρους όπου συγκεντρώνεται κόσμο. Ωραία. Κυρία Κομνηνάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη και υγεία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.